Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Όπω αναφέρεται στο δοκίμιο ιστορία του ΚΚΕ 1939-1949, στο Β1 τόμο, η δημιουργία του Ελλά ήταν η πιο σημαντική κατάκτηση του εργατικού λαϊκού κινήματο στα χρόνια τη κατοχή. Σήμαινε ότι διαμορφώθηκε στρατιωτικό κέντρο με δική του διάρθρωση, λειτουργία και πειθαρχία, η οποία υπερέβαινε το αστικό πλαίσιο των καταπιεστικών στρατιωτικών κανονισμών και της αντιλαϊκής αντικομουνιστικής διαπαιδαγώγησης. Ο Ελλάς υπήρξε στρατό στην υπηρεσία ενός κινήματος που η καθοδικητική του δύναμη ήταν το ΚΚΕ. Συγκέντρωνε βασικές προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε όργανο της εργατικής εξουσίας. Πριν ακόμα την επίσημη εμφάνιση του ΕΑΜ, προέκυψε η ανάγκη συγκρότηση ενός μαχητικού σώματος που να μπορεί να ανταποκρίνεται στο καθήκον της ένοπλης πάλης παράλληλα με την πάλη για την επιβίωση του λαού. Από το Γενάρη του 1942 η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και η αντίστοιχη του ΕΑΜ αποφάσισαν τη συγκρότηση λαϊκού αντάκτικου. Αποτέλεσμα αυτή τη απόφαση ήταν η συγκρότηση τη Κεντρική Επιτροπή του Ελλά με έδρα την Αθήνα. Στι δύο Φλεβάρι, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι του Αμπελόκηπου, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, συντάχθηκε η διακήρυξη ίδρυση του Ελλά. Η διακήρυξη του Ελλά προ τον ελληνικό λαό κυκλοφόρησε στι 16 του ίδιου μήνα. Δύο μήνε αργότερα, στι 28 Μάη, εκδόθηκε το πρώτο φύλλο τη εφημερίδα του Ελλά με τίτλο Ο Απελευθερωτή. Μέσα στον ίδιο μήνα, η Κεντρική Επιτροπή του Ελλά συγκρότησε στρατιωτικέ επιτροπέ στην Αθήνα και τον Πειραιά. Έτσι, οργανώθηκε το μαχητικό εκείνο τμήμα που θα προστάτευε το λαό στην αρχική του μάχη για την επιβίωση. Η Αθήνα χωρίστηκε σε πέντε υποτομεί και ο Πειραιά σε δύο. Κάθε υποτομέα είχε ένα επιτελείο από δύο έω τρει αξιωματικού και έναν πολιτικό καθοδηγητή για να διασφαλίζεται η συνεργασία με τι τοπικέ αιαμικέ οργανώσει. Στην αρχή, η δύναμη έφτανε του 85 άντρε σε όλη την Αθήνα, που προέρχονταν από τι πολιτικέ οργανώσει του ΕΑΜ. Τον Ιούλιο του 1942, η δύναμη έφτασε στου 210 άντρε. Σταδιακά, η δύναμη του Ελλάδα Αθήνα πειρά μεγάλωσε. Στρατολογήθηκαν δεκάδε καινούργιοι μαχητέ. Ο κάθε υποτομέα συγκρότησε πλήρω έω και τέσσερι λόγου. Ο κάθε λόγο με τρει δημιουργίε και κάθε δημιουργία με τρεις ομάδες των 5 έως 11 μαχητών. Στο τέλος του 1942, οι υποτομείς συγκροτήθηκαν σε πλήρη τάγματα. Ταυτόχρονα όμως, παρέμεναν τα προβλήματα στη στελέχωση και υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις στον οπλισμό, ο οποίος ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Στην αρχή, οι πηγές για την εξασφάλιση όπλων ήταν οι δωρεές ατομικών πιστολιών και αγορά με χρήματα από εράνους μεταξύ των μαχητών του λαού. Έτσι, Υπήρχαν λίγα πιστόλια που επαρκούσαν για να εξοπλίσουν μόλι δύο έω τρει μαχητέ τη κάθε ομάδα. Από τι αρχέ του 1943, τέθηκε επιτακτικά το καθήκον του εξοπλισμού των δυνάμεων του Ελλά σε Αθήνα και Πειραιά. Σε κάθε μονάδα συγκροτήθηκαν ομάδε γλωσσομαθών, προκειμένου να πλησιάζουν του Ιταλού, από του οποίου θα μπορούσαν να αγοράσουν όπλα. Επίση, αγόραζαν όπλα από πράκτορε αστικών οργανώσεων, που τα προμηθεύονταν από εξωτερικέ πηγέ και τα πολλούσαν για χρηματισμό. Μετά τη συνοικολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1943, πέρασε στα χέρια του Ελλάς μεγάλος όγκος οπλισμού. Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστη η προσπάθεια και αυτοθυσία των μαχητών του Ελλάς και του λαού της Αθήνας και του Πειραιά να βρεθούν όπλα. Αδιαφορούντα για τους κινδύνους που διέτρεχαν, οι λαϊκοί άνθρωποι εξαντλούσαν όλα τα μέσα για να εξασφαλιστεί ο πλεισμός. Όσοι είχαν τα λιγοστά του χρήματα, κόβοντα ακόμα και από το ψωμί. Άλλοι δανείζονταν για να αγοράσουν οπλισμό. Καταγράφονται περιπτώσει που κάποιοι αντάλλαξαν τα ίδια του τα ρούχα με ένα όπλο. Ο οπλισμό μεταφέρονταν στι κρύπτε του Ελλάς με αυτοκίνητα, καροτσάκια και κάθε πρόσφορο τρόπο. Οργανώθηκαν επίση συνεργεία από ειδικού τεχνίτε για τη συνεχή συντήρηση και επιδιόρθωση του οπλισμού. Ο λαό τη Αθήνα και του Πειραιά βρίσκονταν σε ξεσηκωμό για να εξοπλιστεί ο Ελλά. Την άνοιξη του 1943 συγκροτήθηκε με έδρα την Αθήνα η πρώτη ταξιαρχία που αποτελούνταν από το Σύνταγμα των Βορειοδυτικών Συνοικιών, το Σύνταγμα των Νοτιοανατολικών Συνοικιών, το Σύνταγμα Πειραιά, το Τάγμα Προαστίων, το Τάγμα Φοιτητών και το Μηχανοκίνητο Τάγμα. Στι 16 Ιούνιου του 1943, με διαταγή τη Κεντρική Επιτροπή του, ο Ελλά διαχθώθηκε σε τακτικό στρατό ανά την Ελλάδα. Για την Αττική, προβλέπονταν η συγκρότηση του πρώτου σώματο στρατού Αθήνα Πειραιά, με πρώτο διοικητή τον αντιστράτηγο εναποστρατεία Νεόκοσμο Γρηγοριάδη, τον οποίο στην πορεία αντικατέστησε ο αντισυνταγματάρχη Γιάννη Πυριόχο και καπετάνιο το Σπύρο Κοτσάκη. Τον Ιούλιο του 1943, με το σύνθημα Παντού Ελλά, άρχισε με γρήγορο ρυθμό η συγκρότηση και οργάνωση τμήματων Ελλά ω τόπο δουλειά, κατά κλάδου, επαγγέλματα και υπηρεσίε, εργοστάσια, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Για αυτό το δύσκολο έργο αποσπάστηκαν αξιωματικοί από τα εδαφικά συντάγματα του Ελλά. Έτσι, συγκροτήθηκε και οργανώθηκε ο Συνδικαλιστικό Ελλά σε Αθήνα και Πειραιά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σημειώθηκε αλματώδη αύξηση των δυνάμεών του. Το Νοέμβρη του 1943, με απόφαση τη διοίκηση του πρώτου σώματο στρατού, ο συνδικαλιστικό Ελλά εντάχθηκε στα εδαφικά συντάγματα. Στι 25 Ιουλίου του 1944, με απόφαση τη Γραμματεία Πολιτική Επιτροπή Εθνική Απελευθέρωση, ΠΕΑ, το πρώτο σώμα στρατού αναγνωρίστηκε ω τακτικό Ελλά με όλα τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τι υποχρεώσει του Ελλά του Βουνού. Το Σεπτέμβριο του 1944, το πρώτο σώμα στρατού συγκροτείται από τι ακόλουθε μονάδε. Δύο ταξιαρχίε είναι η ταξιαρχία του Πειραιά, το 8ο Ανεξάρτητο Σύνταγμα, το Τάγμα Φοιτητών και το Μηχανοκίνητο Τάγμα στην Αθήνα. Η πρώτη ταξιαρχία περιλάμβανε το πρώτο Σύνταγμα που κάλυπτε τι νότιε συνοικίε και το δεύτερο που κάλυπτε τι ανατολικέ. Η δεύτερη ταξιαρχία περιλάμβανε το τρίτο Σύνταγμα με αναφορά τι νοτιοανατολικέ συνοικίε το τέταρτο που δημιουργήθηκε αργότερα και είχε συνευθύνει του τι δυτικέ συνοικίε και το πέμπτο σύνταγμα προαστίων. Στην ταξιαρχία Πειραιά άνοιγε το έκτο σύνταγμα με τρία τάγματα. Κοκκινιά, Νέου Φαλίγου Μοσχάτου Καστέλλα και Κέντρου Πειραιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο σώμα στρατού υπάρχονταν και τμήμα του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού ναυτικού γνωστού ω ΕΛΑΝ. Σύμφωνα με τον σπίγο Κοτσάκη, Νέστορα, τι ημέρε απελευθέρωση, συνολική δύναμη του Ελλά Αθήνα Πειραιά ήταν 23.150 άντρε, από του οποίου 6.000 ελαφρά οπλισμένοι και άλλοι 3.000 με πιστόλια και περίστροφα. Η συγκρότηση του Ελλάδα στην Αθήνα και τον Πειραιά είχε να αντιμετωπίσει υπέρμετρε δυσκολίε σε σχέση με τον αντίστοιχο τη υπέθρου. Ήταν ένα στρατό που δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και έδρασε μέσα σε αστικό περιβάλλον και πιο ειδικά στην πρωτεύουσα τη χώρα, δηλαδή στην έδρα των δυνάμων κατοχή και του αστικού κράτου. Από τη συγκρότησή του μπήκε το καθήκον στου μαχητέ και τα στελέχη του να έχουν στενή συνεργασία με τι τοπικέ εαμικέ οργανώσει για τη λύση όλων των προβλημάτων που αφορούσαν στην καθημερινότητα και στην ίδια τη ζωή του λαού σε κάθε συνοικία. Οι Ελασίτε ήταν πάντα πρωτοπόροι στι μαζικέ κινητοποιήσει, τι οποίε περιφορούσαν μαχητικά. Ο Ελλά αγρυπνούσε, οργάνωσε σαμποτάζ, συγκροτούσε ομάδε περιφρούρηση, βρίσκονταν πάντα σε επιφυλακή χτύπησε αλήπητα του προδότε, δεν άφησε να κυριαρχήσουν τα τάγματα ασφαλεία και οι διάφορε τρομοκρατικέ ομάδε που δούσαν στι συνοικίε, δολοφονώντα και προδίδοντα τι κατοχικέ αρχέ και στου ντόπιου συνεργάτε του. Έδωσε ηρωικέ μάχε με του κατακτητέ. Εμβληματική είναι αυτή τη κοκκινιά. Στι 6 του Μάρτη 1944, τρία καμιόνια ξεφόρτουσαν 100 τσολιάδε τάγματα ασφαλίτες. Οι ελασίτε όμω του πρόλαβαν και του υποχρέωσαν να συμπτυχθούν, ενώ ξαγρυπνούσαν περιμένοντα νέα επίθεση. Πράγματι, την άλλη μέρα, χιλιάδε σολιάδε, μπουγαντάδε και γερμανικέ στρατιωτικέ δυνάμει με βαρύ οπλισμό κύκλωσαν την κοκκινιά. Οι Ελασίτε είχαν στη διάθεσή του λιανοντούφεκα και πιστόλια, αλλά και τη συμπαράσταση του λαού τη περιοχή, που με ξύλα, πέτρε και φωνέ έφερε σε δύσκολη θέση και δημιούργησε φόβο στου πάνωπλου αντιπάλου. Ήταν αδιανόητο για αυτού ότι άοπλα γυναικόπαιδα αντιπαρατάχθηκαν αποφασισμένα να πολεμήσουν με τον πάνωπλο εχθρό και πολέμησαν. Τρει μέρε κράτησε η άνηση μάχη και είχε πολλά θύματα. Μάτωσε η ηρωική κοκκινιά, μα δεν γονάτισε, δεν λύγησε. 25 οι χωρί να υπολογίζονται οι νεκροί ελασίτε τη μάχη. Πάνω από χίλιοι στάλθηκαν στι φάμπικε τη ναζιστική Γερμανία. Επιπλέον, ο Ελλά τη Αθήνα και του Πειραιά χάλασε τα σχέδια των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων να καταστρέψουν υποδομέ κατά την αποχώρησή του, παρά την εντολή του στρατηγού Σπιλιοτόπουλου και των Βρετανικών δυνάμεων να μην αναλυφθεί καμία επιθετική ενέργεια εναντίον του. Ιδιαίτερα, ξεχώρισε η μάχη για τη το διάσω... το... διάσωση του Η εργοστασίου παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο στο Κερατσίνη, γνωστό σε όλου μα ω ηλεκτρική, από την ομαλή λειτουργία του οποίου εξαρτιόταν η ηλεκτροδότηση όλη τη πρωτεύουσα. Τμήμα του 6ου Συντάγματο Πειραιά, με διοικητή του Σωτήρη Κουβέλο και καπετάνιο τον Νίκανδρο και Πέση, μαζί με τη βάρδια του εργοστασίου, που αποτελούσε και ένοπλο τμήμα του Ελλά, ύστερα από σκληρή μάχη με τμήμα του Γερμανικού στρατού, κατάφερε να αποτρέψει την καταστροφή του εργοστασίου και άλλων κρίσιμων βιομηχανικών υποδομών. Οι δυνάμει του Ελλά ματέωσαν τι επιδιώξει των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμων και σε άλλε περιοχέ, όπω δυτικέ συνοικίε, όπου αποτράπηκε η ανατείναξη στρατιωτική αποθήκης στου Αγίου Αναργύρου και του μεγαλύτερου μέρου τη ραδιοφωνία στα Λιώσια, το σημερινό Ήλιον. Καθοριστική ήταν η συμβολή του και στι μάχε του Δεκέμβρη, όπου παρά την υπεροπλία του αντιπάλου, σημείωσε σημαντικέ νίκε. Απ' τι πλέον σφοδρέ μάχε που έδωσε ο Ελλά ήταν αυτή κατά του συντάγματο χωροφυλακή Μακριγιάννη. Στην εξέλιξη τη μάχη, το Σύνταγμα ήταν στα πρόθυρα τη παράδοση, εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση των Βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Και τι μέρε του Δεκέμβρη, καταλητική ήταν η μαζική στήριξη των δυνάμεων του Ελλά από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Ο λαό τη Αθήνα και του Πειραιά έδωσε τη μάχη των οδοφραγμάτων. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι στον Πειραιά στήθηκαν σχεδόν 2.000 οδοφράγματα. Στο πλαίσιο δράση του Ελλά, τη Αθήνα και του Πειραιά, πρέπει να ξεχωρίσουμε την ηρωική δράση που ανέπτυξε ο λόγο σπουδαστών, ο οποίο δημιουργήθηκε από την ανάγκη τη προστασία επωνίδικων συνεργείων όταν έγραφαν συνθήματα στου τοίχου, όταν μοίρασαν προκηρύξει ή όταν ξεσήκωναν το λαό με τα χωνιά του. Ο οπλισμός του αρχικά ήταν υποτυπώδη. Μετά την Ιταλική συνθηκολόγηση, κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά όπλα. Σχηματίστηκε έτσι ένα αξιόλογο μάχημο σώμα που συμμετείχε στι μάχε που γίνονταν στι συνοικίε τη Αθήνα. Ο λόγο Σπουδαστών μετονομάστηκε σε λόγο Λόγδος Μπάιρον κατά τη διάρκεια τη ένοπλη ταξική σύγκρουση με τι Βρετανικέ στρατιωτικέ δυνάμει το Δεκέμβρη του 1944. Τι 33 μέρε του Δεκέμβρη έδωσε μεγάλε και ηρωικέ μάχε. Πήρε μέρο σε πολλέ επιχειρήσει στο κέντρο τη Αθήνα, όπω ενάντια στο 5ο Αστυνομικό Τμήμα Συνοδό Υποκράτου, ενάντια στη γενική ασφάλεια τη Τουρνάρα, στη μάχη του Πολυτεχνείου, στι μάχε τη Σχολή Ευελπίδων, στην κατάληψη κλινική Μπαρούνη για αντιπερισπασμό στι μάχε του Ψηρή. Η τελευταία και πιο επική μάχη ήταν αυτή στην οδό Διδότου, όπου ο λόγο σπουδαστών με 21 μόλι μαχητέ αντιστάθηκε σε υπέρτερε βρετανικέ δυνάμει που διέθεταν τάγκ και βαρύ οπλισμό. Νευραλγική σημασία οργάνωση στο πλευρό του μαχητού του Ελλά ήταν η οργάνωση προστασία λαϊκού αγώνα, γνωστή ω όπλα. Γεννήθηκε από την ανάγκη να προστατευτούν οι λαϊκοί αγωνιστέ σε συνθήκε που πολλά μέλη και στελέχη του κόμματο και των αμικών οργανώσεων συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν και εκτελούνταν από τι κατοχικέ δυνάμει και του εγχώριου αστικού μηχανισμού. Παρόμοιε οργανώσει είχαν συγκροτηθεί σε μια σειρά κατεκτημένων χωρών τη καπιταλιστική Ευρώπη. Αναφέρεται, ω παράδειγμα, η περίπτωση των ομάδων τη ειδική οργάνωση στη Γαλλία, που συγκροτήθηκαν από τι πρώτε μέρε τη κατοχή και ήταν επιφορτισμένε με την προστασία των προπαγανδιστικών στελεχών του κόμματο, την τιμωρία των κατακτητών και των δοσυλλόγων, τη συγκέντρωση όπλων και πληροφοριών. Αντίστοιχε ομάδε είχαν συγκροτηθεί σε Βέλγιο και Ιταλία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιάννη Ιωαννίδη, η δημιουργία τη Όπλα αποφασίστηκε στη Β' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ το Δεκέμβριο του 1942. Πρώτο καθοδηγητή ήταν ο Νίκο Πλουμπίδη, τον οποίο αντικατέστησε στην πορεία ο Στέριο Αναστασιάδη, μέλη κηδείου του πολιτικού γραφείου. Η Όπλα προσέφερε σημαντικέ υπηρεσίε στι αιαμικέ οργανώσει. Το περιεχόμενο τη δράση και του σκοπού τη έδωσε η ίδια η Όπλα σε προκηρύξει που κυκλοφόρησε. Στην πορεία, απέκτησε κρίσιμε πηγέ πληροφοριών σε όλε τι κυβερνητικέ υπηρεσίε και σε πολλά ιδρύματα. Παράλληλα, συγκρότησε ομάδε τιμωρία προδοτών του λαϊκού κινήματο. Τιμώρησε κουκουλοφόρο και υπέτειου σφαγών σε περιοχέ τη Αθήνα και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Στι 26 Ιουλίου του 1944, μεταφέρθηκε στο νοκοτομείο το πτώμα μια νεαρή γυναίκα που είχε παραλυφθεί από το ξενοδοχείο Κρυστάλ, όπου έδρευε η ειδική ασφάλεια. Η γυναίκα είχε ξεψυχήσει εκείνη τη μέρα ύστερα από φρικτά βασανιστήρια. Ο ιατροδικαστή Πέτρο Τζαφέρη βεβαίωσε στην έκθεσή του ασύλληπτα πράγματα, στο άκουσμα των οποίων δεν μπορεί να μην ανατριχιάσει κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Την επομένη, στι 27 Ιούλη, το πτώμα τη γυναίκα βρέθηκε πεταμένο στην 3η Σεπτεμβρίου. Ήταν η ηρωίδα, η ηρωιδα ηλέκτρα Αποστόλου, μέλο τη Επιτροπή Περιοχή τη ΚΟΑ, που είχε μαρτυρήσει τα χέρια του Λάμπου μετέπειτα υποστράτηγου τη χωροφυλακή και του Παρθενίου. Το επόμενο διάστημα, ανώτερα ή μεσαία στρατιωτικά στελέχη, χωροφύλακε και ταγματασφαλίτε εκτελέστηκαν. 50 βρέθηκαν σκοτωμένοι στου δρόμου. Πάνω στα πτώματά του βρίσκονταν μικρά σημειώματα με το όνομα ηλέκτρα και ένα διαφορετικό κάθε φορά αριθμό. Ηλέκτρα 1, ηλέκτρα 2, ηλέκτρα 3 και ούτω καθεξής, που έδειχναν με πόσου πλήρωσε ο εχθρό τη θηριωδία ω του Κουκουέ και κάθε άλλη ηλέκτρα, που μαρτύρησε στα χέρια του. Ο λαό τη Αθήνα εκδικήθηκε το μαρτυρικό θάνατο τη Ηλέκτρα Αποστόλου, τιμωρώντα παραδειγματικά του βασανιστέ τη. Η όπλα έχει δεχτεί την επίθεση όλων των μηχανισμών του αστικού κράτου και τη αντικομουνιστικής προπαγάνδα για τη δράση τη, η οποία δεν εκτιμήθηκε πάντα αντικειμενικά από το κόμμα μα, με αφορμή υπερβολέ ή και λαθεμένε ενέργειε. Η δράση τη επίση δεν έχει ερευνηθεί επαρκώ, κυρίω λόγω έλλειψη επαρκών τεκμηρίων, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη φύση τη ω περιφουρημένου μηχανισμού. Η όπλα υπήρξε αναγκαίο προϊόν τη κληρή πάλι με τον ταξικό εχθρό, ντόπιο και ξένο κατακτητή. Πολλά στελέχη τη υπηρέτησαν αργότερα την εργατική τάξη από διάφορε θέσει, όπω οργανώσει λαϊκή αυτοάμυνα και τι μονάδε του ΔΟΣΟΕ. Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, ο λαό τη Αθήνα και του Πειραιά, που αγωνίζονταν για να απελευθερωθεί από την ναζιστική κατοχή, αγκάλια στον Ελλάδα γιατί τον ένιωσε δικό του δημιούργημα Ω την αιχμή του δόρατο για την αντίστασή του στι θηριωδίε των κατοχικών αρχών και την απελευθέρωσή του. Οι δεσμοί του Ελλάς με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα του δώσανε χαρακτηριστικά λαϊκού στρατού. Μπορεί να μην υπήρχαν στρατώνε, στρατιωτικά νοσοκομεία για του τραυματίε, αποθήκε οπλισμού και τροφίμων, μπορεί να μην υπήρχε δυνατότητα για εκπαίδευση και άσκηση, υπήρχε όμω η ατσαλένια θέληση του λαού τη Αθήνα και του Πειραιά. Κάθε συνοικία και κάθε χώρο δουλειά ήταν προπύργιο του Ελλά. Οι άνθρωποι του Μόρθου ήταν το στήριγμα του Ελλά, γνωρίζοντα πολύ καλά ότι στην περίπτωση που η συνεισφορά του έρχονταν στην επιφάνεια από του Γερμανού κατακτητέ και του ντόπιου συνεργάτε του, οι συνέπειε θα ήταν τραγικέ. Παρά τα προβλήματα στη διαμόρφωση στρατηγική του κόμματο την περίοδο 1940-1949, που αποτυπώνταν και στο σχεδιασμό και τη διάταξη δυνάμεων του Ελλά, όπω για παράδειγμα οι ταλαντεύσει και τελικά η μη ενεργοποίηση του σχεδίου κατάληψη του, λεκανοπεδίου λόγω τη πολιτική εθνική ενότητα και τη ομαλή δημοκρατική εξέλιξη εκ μέρου του ΚΚΕ, ανεξίτηλη έχει μείνει η θρηλυκή δράση του Ελλά, τη Αθήνα και του Πειραιά. Αμέτρητε είναι οι ηρωικέ στιγμέ που γράφτηκαν με την αυτοθυσία και το αίμα των μαχητών του. Η πάλη του είναι μια ακόμα ηχηρή απόδειξη ότι όταν ο λαό τα αποφασίσει, μπορεί να τα βάλει με θεού και δαίμονες οργανωμένος λαός με την καθοδήγηση του κόμματο εργατικής εργατική τάξη έχει την ικανότητα να αναμετρηθεί με υπέκτεγου αντιπάλου, να κινήσει βουνά, όπω λέει ο λαό μα, και να νικήσει. Ένα δίδαγμα ιδιαίτερα σημαντικό για ταξική πάλι σήμερα. Ευχαριστώ.